Χαίρετε κύριε Τερλέγκα. Καλησπέρα σας. Σας ψάχνει κύριε Τερλέγκα μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε μερικά πραγματάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς ξέραμε από παλιότερες συνεντεύξεις σας ότι είχατε αγοράσει ένα νησί. Ναι. Από μια Αμερικανίδα είχατε πει σε συνέντευξή σας στην Εσπρέσο το 1990, η οποία είχατε πει πριν πεθάνει, αποφάσισα να το πουλήσει και το είχατε αγοράσει εσείς. Ήταν οι τίτλοι γραμμένοι πάνω σε ένα πάπυρο και άλλα πολλά. Και τώρα έχει βγει η φήμη ότι αυτό το νησί που αγοράσετε εσείς τότε από την Αμερικανίδα το έχετε πουλήσει στο Σεΐχη. Ισχύει η φήμη αυτή ή όχι? Ακούστε πώς έχουν τα πράγματα. Mm-hmm. Θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί μέσα σε έναν κόσμο που υποφέρει δεν μπορεί να ακούγονται ποσά για έναν καλλιτέχνη ο οποίος απλά το παλεύω και πολλές φορές και από τα κανάλια και από διάφορους και από τα in ας πούμε πράγματα είμαι απαγορευμένος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είμαι ένα παιδί το οποίο γεννήθηκα στα Καλάβρητα, στο Πεύχο των Καλαβρίτων, από φτωχή αγροτο... Κύριε Τερλέγκα, έχετε επιστροφή ηχού? Ναι, μια χαρά σας ακούω. Εσείς ακούτε καλά? Όχι, απλώς ναι. Φοβήθηκα μήπως όχι, έχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Φοβόμουν και εγώ αυτό, γιατί τα delay συνήθως κάνουν... Λοιπόν, ναι. Κατάγομαι λοιπόν από μια φτωχική περιοχή των Καλαβρίτων, από φτωχούς γονείς και αγρότες. Αγρότες και κτηνοτρόφους. Ήρθα στην Αθήνα, το πάλεψα. Το 1990, όχι 90, παραπάνω ήταν, τέλος πάντων, με πλησίασε ένα γραφείο το οποίο ακόμα, τώρα βέβαια έχει κλείσει. Με πλησίασε ένα γραφείο και μου λένε, Βασίλη, ξέρεις κάτι, πουλούνται μερικά νησιά. Εγώ βάλα τα γέλια και τους λέω ότι... μερικά νησιά, ναι, να πουλούνται, αλλά εμένα ο παππούς μου άφησε στα Καλάβρητα ένα βουνό ολόκληρο και δεν έχω τι να το κάνω. Τέλος πάντων, με έπεισαν, ας πούμε. Και το εκεί... βουνό στα Καλάβρητα μια χαρά είναι, κυρία Τερλέγκα. Αν είναι, λέει. έχει και δέντρα να τα κόψουμε για τον χρόνο. Να είναι καλά ο παππούς στα Καλάβρητα. λοιπόν. Τέλος πάντων, με έπεισαν τελικά, καθώς ήμουν και άβγαλο το παιδί τότε. Τέλος πάντων. Με έπεισαν τότε, πήγα στο γραφείο, μου δείξανε τους πάπυρους, μου δείξανε τα στοιχεία όλα κτλ. Όμως, για να αγοραστεί ένα νησί, και στην τιμή, και την τιμή μου είπανε, μου δείξανε τα συμβόλαια, τα αυτά, εγώ δεν ήξερα από αγοραπολισίες, εγώ ήρθα από το χωριό, έγινα τραγουδιστής, δεν έβλεπα τίποτα μπροστά μου, έβλεπα μόνο το τραγούδι. Λέω έτσι θα είναι. Τέλος πάντων. Ας το πούμε επιπολαιότητα. Ηλικιακή επιπολαιότητα και από χωριό ερχόμενος. Όμως για να αγοράσουμε σήμερα ένα νησί, για να αγοραστεί ένα νησί, παιδιά, δεν είναι εύκολο πράγμα. Χρειάζεσαι και χρόνο και άδειες και πολύ πολύ γραφειοκρατία. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Γεωργίας, Δασαρχία, του κόσμου τα... του κόσμου τα πράγματα. Όμως, το γραφείο μου είπε ότι αφού δεν μου είχε πει βέβαια ότι θα κολλησιεργήσω τόσο πολύ, εφόσον φτάσαμε, συμφωνήσαμε, το μόνο που μένει είναι να τα αγοράσεις, κάτσε να πάρουμε τις άδειες από τα Υπουργεία και να στο δώσουμε. Οπότε και εγώ, σε μια συνέντευξή μου, είπα, το αγόρασα, αλλά εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Είπα αυτό. Γιατί νόμιζα ότι το είχα αγοράσει. Με την προϋπόθεση ότι θα μου φέρανε τα χαρτιά από το Υπουργείο. Από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Γεωργίας και το Δασαρχείο για να... Μόλις είδα αργούσανε, πέρασε ένας χρόνος, πέρασα δύο χρόνια, πέρασα... Να ρωτήσω κάτι κύριε Τερλέγκα. Ναι. Λεφτά δώσατε εσείς για να το αγοράσετε? Δώσατε κάποια προκαταβολή, δώσατε κάποιον λεφτά? Όχι. Δεν έδωσα προκαταβολή, γιατί μου είπαν, όχι Βασίλη, θα σου φέρουμε, συγκεκριμένα μου είπαν και κάτι άλλα πράγματα, τα οποία δεν θέλω να τα πω τώρα, γιατί τότε υπήρχε και λίγο παρακράτος, ξέρω εγώ πώς να σας το πω.
θα πληρώσουμε, θα δώσουμε, θα λαδώσουμε, να μας δώσουν τα χαρτιά μια ώρα αρχίτερα. Έτσι μου είπανε. Τι να σας πω τώρα παραπέρα, τα ξέρετε. Άρα εσείς δεν δώσατε ποτέ ούτε προκαταβολή ούτε λεφτά για να το αγοράσετε. Είχατε πει στη συνέντευξή σας ότι το αγοράσατε, γιατί ναι, θεωρούσατε ναι, ότι είχε κλείσει. Εγώ ένιωθα μέσα μου, ότι το έχω αγοράσει. Αλλά πού να ξέρω εγώ ότι το Υπουργείο, ότι χρειάζομαι 30 Υπουργεία και του κόσμου τη γραφειοκρατία. Και μετά τι έκανα. Αντί να πάρω το νησί, ήρθα και πήρα το σπιτάκι μου και είμαι μια χαρά. Για τη συνέντευξη τότε είχατε μπει στη διαδικασία, λέγατε ότι το αγοράσατε και ότι ετοιμάζεστε και σκέφτεστε να το πουλήσετε κιόλας. Μα ήμουν έτοιμος. Όχι, και να το πουλήσετε μετά, λέγατε. Ναι. Λέω, αν το αγοράσω, ναι. Όχι αν το αγοράσω, το έχω αγοράσει, ένιωθα μέσα μου. Έτσι ένιωθα. Το έχω αγοράσει. Εφόσον μου λένε οι άδειες βγαίνουν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, σε τέσσερις μήνες, το είπα και εγώ θα το αγοράσω και θα φτιάσω πάνω. Συγκεκριμένα έλεγα να φτιάσω και ένα εκκλησάκι, ας πούμε, των ταξιάρχων. Ναι. Τέλος πάντων. Πόσο είχε, τι τιμή είχε τότε αυτό το νησί? Τότε μου το δώσανε, μου είπανε ότι 15 εκατομμύρια σε δραχμές. 15 εκατομμύρια δραχμές το 1990? Όχι, παραπάνω ήταν, ήδη και ίσως το 1995. Δεν ήταν 90. Τώρα τι γράφουν, δεν ξέρω. Όχι, το 90, εγώ... Στη συνέντευξή σας είχατε πει ότι το αγοράσατε το 1990 από μια Αμερικανίδα. Όχι, το 90, ίσως παραδρομίζω να το είπα αυτό. Δεν είχα επαφή, δηλαδή από το 93 και μετά, ναι, είχα επαφή με τους ανθρώπους και γύρω στο 95 μου κάναν την πρόταση αυτή, η οποία τραβήχτηκε και τραβιέται ακόμα. Άρα εσείς είχατε κάνει τότε τις συζητήσεις, είχατε δώσει είχα δει συμβόλαια, είχα δει και πάπυρους. Δηλαδή ήταν από το 1824 ένας πάπυρος που έγραφε, αλλά εγώ τότε μετά που διάβασα, κάτσα, ψάχτηκα και τα λοιπά, τα Επτάνησα τότε πρέπει να ήταν, δεν ξέρω αν ανήκει στα Επτάνησα το σύμπλεγμα των Αχινάδων, ήταν Ιταλικά, το 58 μας τα δώσαν Ιταλοί, νομίζω. Τέλος πάντων, Πατήσατε δηλαδή. Ναι, λέω εντάξει, αφόσον... Πατήσατε, γιατί αν το είχατε αγοράσει τότε το νησάκι... Σήμερα τώρα... θα ήμουν... 7 θα ήμουν εγώ ο Εμμύρης. Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, αν προσέξατε, ο Εμμύρης ήρθε... Του φέρανε με τις γραφειοκρατίες εδώ πέρα κάποια πράγματα, κάποια προβλήματα και λέει πάρτε τα πουρνάρια και φάτε τα. Και έφυγε. Για πότε του τα δώσανε σφαίρα. Αν ήμουν εγώ και ήξερα τον Εμμύρη και έπαιρνα τόσα λεφτά. Γιατί η είδηση λέει ότι εσείς πήρατε 7,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ισάκη. Αμή, πόσα, 7,5, 17,5. Μάλιστα. Δεν τα πήρατε τελικά τα 7,5 εκατομμύρια, κύριε Τερλέγκα. Λέτε να τα πήρα και να τα έχω. Εισδώ, τι κάνει, το κράτος μου τι κάνει, δεν θα με βρίσκανε. Άμα ψάξετε όλα τα... Έχετε μετανιώσει που δεν τα αγοράσατε το νησί τότε? Τώρα δεν που ξέρω αν το είχα μετανιώσει. Να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή, πριν 5 χρόνια, ήρθε από την Εσπρέσο μια συνάδελφό σας με έναν Ρώσο να μου αγοράσουν το νησί. Κόντεψα να πέσω κάτω από τα γέλια. Λέω, παιδιά, δεν είναι έτσι. Τελικά δεν το έχω αγοράσει το νησί. Και πετάγεται ο Ρώσος και μου λέει ότι αν το είχες τώρα το νησί, θα είχες 5 εκατομμύρια στη τσέπη σου, σε Ευρώπη, πριν 4 χρόνια. Αυτό το νησί πού ανήκει αυτή τη στιγμή? Πού είναι καταγεγραμμένο στο υποθηκευτικό φυλακείο? Σε κάποια offshore εταιρεία, ας πούμε. Στην Ιθάκη. Ιθάκη είναι. Μάστε. Στο υποθηκευτικό φυλακείο Ιθάκης. Δηλαδή όλα αυτά τα νησιά, γιατί μετά τα μάθα κι εγώ, ανήκουν εκεί. Απλά έγινε ένας δώρος. Και δεν το αγοράσατε. Και δεν μπορώ ποτέ. Να το... Δεν μπορώ, Τατιάνα μου, συγγνώμη. Σας το λέω, γιατί δεν μπορώ αρχίσει... να μαζέψω τα κομμάτια μου. Επειδή τα ξέρετε αυτά στο χώρο μας, έχουν αρχίσει ήδη κακόβουλοι που λένε ότι ο Τερλέγκας το έχει αγοράσει και το πουλάει, αλλά δεν θέλει να πληρώσει εφορίες κλπ. Ωραία. Ναι. Λέει ψέματα για να τα κουκουλώσει, επειδή δεν έχει για τις εφορίες. Άρα έχει αρχίσει ήδη, καταλαβαίνετε, ένα σενάριο γύρω από αυτό. Ναι.
Εδώ δεν κουκουλώθηκε ολόκληρη υπουργή. Και αυτό κουκουλωθώ εγώ, ένας απλός τραγουδιστής από τα καλάβερτα, ρε παιδιά. Σωστό και αυτό. Ναι, να σας πω αλλά και αυτό κάτι. Που λέτε είναι καλό. Αν έχουμε φτάσει σήμερα να λέμε, δηλαδή να είναι ένας Τσοχαντζόπουλος στη φυλακή, να είναι ένας Παπαγεωργόπουλος στη φυλακή, να είναι τέτοια πρόσωπα, ο πολίτης πια αλλάζει να σας πω και κάτι, απέναντι σε αυτά. Και λέει ότι εδώ δεν κατάφερα να γλιτώσουν ολόκληρη την υπουργή. Άρα αρχίζει η Ελλάδα να αλλάζει αυτό το μήνυμα. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη, κύριε Τερλέγκα. Να σας πω και κάτι άλλο, ναι. Γιατί τα πράγματα έχουν παρατραπεί πάρα πολύ. Μακάρι να ήταν τα πράγματα έτσι και να το είχα αγοράσει εγώ. Γιατί? Θα βάζα μια ελληνική σημαία πάνω και δεν θα το πουλάγα πουθενά. Δεν θα το πουλάγατε, μάλιστα. Θα πουλήσω... Ούτε για 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει τιμή η αξία της πατρίδας και της θρησκείας μου. Εξαιρετική δήλωση, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, κύριε Τερλέγκα. Δεν πουλιέμαι εγώ με τίποτα, δεν πουλάω. Δεν πουλάω. Πολύ ωραία, πολύ περήφανη δήλωση. Μας κάνετε και νιώθουμε όμορφα. Αλλά να σας πω την αλήθεια μου, δεν θα την έλεγαν πολύ αυτή τη δήλωση. Πολλοί θα έλεγαν για 7 εκατομμύρια ευρώ, ποιο νησί. Και ό,τι άλλο ήθελε. Για όσα και χρήματα. Και τη γυναίκα μου θα πουλούσα στον Εμμύρη. Για όσα χρήματα και να μου δίναν το Χριστό μου, δεν θα τον άφηνα ποτέ. Μάλιστα. Την πατρίδα μου, ποτέ. Κύριε Τερλέγκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κάνατε καλά που αν το διευκρινίσατε. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε να ξεκαθαρίσουμε. Να φύγει από πάνω με αυτή η ρεσινιά τέλος πάντων 25 χρόνια. Νομίζω ότι είναι θα πολύ ξεκάθαρο. Νομίζω ότι αυτά που είπατε σήμερα είναι πολύ ξεκάθαρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νομίζω εγώ σας ευχαριστώ. Ότι λύθηκε το θέμα. Καλό υπόλοιπο στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.